Χαίρετε φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Vankyo Magic Pad Z4 Tablet. Τα tablet, εκτός από μέσα οικιακής ψυχαγωγίας, στις μέρες μας έχουν γίνει απαραίτητα εργαλεία εργασίας και εκπαίδευσης. Το Vankyo Magic Pad Z4 είναι ένα οικονομικό tablet με μεγάλη οθόνη 10,1 ιντσών, τεχνολογίας IPS με ανάλυση 1280x800. Ακόμα, εξοπλίζεται με έναν τετραπίνο 64-bit επεξεργαστή χωρισμένο στα 1,5 GHz που συνδυάζεται με mini RAM 2 GB. Η χωρητικότητα αποθήκευσης είναι 32 GB και είναι επεκτάσιμη μέσω κάρτας μνήμης μέχρι τα 128 GB. Η μπαταρία του είναι της τάξης των 4500 mAh. Η κύρια κάμερα του tablet είναι 8 MP και η selfie κάμερα στα 2 MP. Το Vankyo Matrix Pad έχει βάρος 500 γραμμάρια. Το λογισμικό του tablet είναι καθαρό Android 9 με πλήρες Play Store και όλες τις ευκολίες που παρέχει το Android όπως Google Assistant και άλλα. Φυσικά υπάρχουν και όλες οι κοινές επιλογές συνδεσιμότητας όπως Wi-Fi και Bluetooth. Αυτά είναι λοιπόν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Vankyo Matrix Pad Z4 και ας δούμε πώς αποτυπώνονται στην πράξη. Όπως βλέπουμε, το tablet συνοδεύεται από ένα φορτιστή, καλώδιο micro USB και τα απαραίτητα βιβλιαράκια χρήσης και οδηγιών. Οι διαστάσεις του είναι 25x17x1 χιλιοστό και το βάρος του φτάνει τα 500 γραμμάρια. Μπορούμε να κάνουμε και μία σύγκριση με το tablet της Samsung, το Tab S7, το οποίο είναι 11 ιντσών. Βλέπουμε ότι λόγω των μεγαλύτερων περιθωρίων γύρω από την οθόνη που έχει το Matrix Pad είναι λίγο πιο πλατή. Φυσικά το Tab S7 επειδή είναι 11 ίντσες είναι λίγο πιο μακρύ, πιο ψηλό από το Vankyo, το Matrix Pad. Ενώ και από θέμα πάχους είναι περίπου τα ίδια. Αλλά βλέπω ότι τα περιθώρια γύρω από την οθόνη έχουν αρκετά μεγάλη διαφορά. Έτοιμο λοιπόν το tablet. Έχουμε βάλει μέσα τα απαραίτητα για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δοκιμή. Είπαμε καθαρό Android 9. Κατεβάζοντας από πάνω την κουρτίνα του με τις ειδοποιήσεις βλέπουμε τις πρόχειρες, τις γρήγορες ρυθμίσεις. Λειτουργία iHealth που κιτρινίζει την οθόνη για να μην χτυπάει στο μάτι άσχημα ειδικά τις νυχτερινές ώρες. Swipe up βλέπουμε τις εφαρμογές που υπάρχουν εγκατεστημένες στη συσκευή. Μπαίνουμε στις ρυθμίσεις, όλες οι γνωστές λειτουργίες, Wi-Fi, χρήση δεδομένων, λειτουργία πτήσης, Bluetooth, εφαρμογές και ειδοποιήσεις για τις εφαρμογές, ένδειξη μπαταρίας και χρήση μπαταρίας. Λειτουργία οθόνης, επίπεδο φωτεινότητας, επιλογή ταπετσαρίας, χρόνος αδράνειας για να κλείνει η οθόνη μετά από το χρόνο που θα επιλέξουμε, αυτόματη περιστροφή, μέγεθος γραμματοσειράς, επιλογές για τον ήχο, επιλογές για το screenshot, αποθηκευτικός χώρος, βλέπουμε το tablet έχει δεσμευμένα 6,7 GB από τα 32 που είναι ο συνολικός, το συνολικό μέγεθος χωρητικότητας και όλες οι υπόλοιπες γνωστές λειτουργίες που έχουν τα Android. Βλέπουμε εδώ Android 9, Z4, το tablet. Όλες οι εφαρμογές της Google εγκατεστημένες, Play Store,
πλήρης πρόσβαση. Στο κάτω μέρος υπάρχει μία μπάρα με γρήγορες επιλογές. Μείωση έντασης του ήχου, αύξηση έντασης του ήχου, επιστροφή, home screen, πρόσφατες εφαρμογές. Πρόσφατες εφαρμογές και επιλογή για screenshot κατευθείαν από την μπάρα που υπάρχει στην βάση της οθόνης. Να κάνουμε κάποιες δοκιμές όσον αφορά το browsing. Αρκετά γρήγορα και το άνοιγμα της εφαρμογής και το άνοιγμα της σελίδας. Google Chrome, βασική επιλογή μηχανής αναζήτησης. Κλείνουμε και την εφαρμογή. Η εφαρμογή της Google για τη διαχείριση των αρχείων και των φωτογραφιών και όλου του αποθηκευτικού χώρου του tablet. Να δούμε λίγο και την ταχύτητά του. Αρκετά γρήγορο και τα δεδομένα το tablet σίγουρα δεν είναι δρεπιδάφνης ταχύτητας, αλλά χωρίς κολλήματα κάνει τη δουλειά του. Να δούμε λίγο και την ποιότητα στο βίντεο. Ας δούμε πρώτα το YouTube. Να δυναμώσουμε για τον ήχο. Βλέπω ότι η ποιότητα, αν και μέχρι 720, είναι αρκετά καλή. Βλέπω αρκετά καλά τα χρώματα. Υπάρχει μια διαφορά σε αυτό που βλέπω εγώ κατευθείαν στο tablet με αυτό που δείχνει τώρα βέβαια η εικόνα από μέσα που βλέπετε εσείς, αλλά μπορώ να πω ότι η εικόνα είναι αρκετά καλή και βλέπουμε ένα βίντεο το οποίο μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 4K. Τα ηχεία, αν και είναι τέρμα, δεν ενθουσιάζουν ιδιαίτερα.
Αυτά με το YouTube. Θα δούμε και λίγο Netflix. Και εδώ αρκετά καλή εικόνα. Σίγουρα στο κομμάτι του βίντεο το tablet ικανοποιεί αρκετά. Ο ήχος θα μπορούσε να είναι καλύτερος, αλλά από εικόνα νομίζω και ομαλότητα εικόνας, δεν υπάρχουν κολλήματα και σπασίματα στην εικόνα, νομίζω είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ας δούμε λίγο και την ποιότητα της φωτογραφίας από τις κάμερες. Βλέπουμε εδώ φωτογραφία σε εσωτερικό χώρο και μια selfie αντίστοιχα. Σίγουρα το κομμάτι αυτό δεν είναι ο τομέας του. Δεν είναι και ο ρόλος του άλλωστε ένα tablet να βγάζει τόσο καλές φωτογραφίες. Φυσικά είδατε το αποτέλεσμα, δεν υπάρχει λόγος να σχολιάσω κάτι περισσότερο σε αυτό. Καλό είναι βέβαια να υπάρχουν οι κάμερες για βιντεοκλήσεις, Messenger, Viber, τηλεκπαίδευση που είναι και των ημερών απαραίτητα αυτά. Αυτό είναι λοιπόν το Vankyo MatrixPad Z4, ένα οικονομικό tablet που σίγουρα δεν βάζει φωτιά με τα χαρακτηριστικά του, αλλά αρκετά τίμιο που κάνει τις εργασίες για τις οποίες προορίζεται και ανταποκρίνεται στα χρήματα που κοστίζει. Μπορείτε να το αποκτήσετε από το κατάστημα Cookie, το οποίο ευχαριστούμε για την παραχώρηση του tablet, αλλά και για την έκδοση 10% που προσφέρει στους φίλους του καναλιού μας, συμπληρώνοντας τον κωδικό SMARTUNBOXES10 στην παραγγελία σας. Επίσης, θα σας πρότεινα να αγοράσετε από το ίδιο κατάστημα και την πολύ καλή βάση για το tablet που χρησιμοποίησα στο βίντεο και χρησιμοποιώ και γενικά όταν χρησιμοποιώ το tablet για όλες τις εργασίες μου, αυτή τη βάση της Lamical, που θα βρείτε επίσης στο Cookie. Το link για την αγορά και των δύο προϊόντων θα το βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, δείξτε το με ένα like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, βρείτε μας στα social media, ακολουθήστε μας και ακολουθήστε τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ. Don't move that booty.